Αυτό λοιπόν που δεν γίνεται κατανοητό εύκολα είναι ότι αυτός ο τεράστιος όγκος πληροφορίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή όχι απλά μαζεύεται και συλλέγεται, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει την παρακολούθηση που γινόταν 20-30 χρόνια πριν σε μια παρακολούθηση που θυμίζει παιδικό παιχνίδι στην πραγματικότητα. Και βεβαίως όλος αυτός ο όγκος ηλεκτρονικών δεδομένων που συλλέγεται μπορεί να έχει πάρα πολλά αποτελέσματα, πάρα πολλούς στόχους. Ο φυσικός έλεγχος που έλεγα νωρίτερα είναι ένας από αυτούς. Το πού βρίσκεσαι, πού κινείσαι, με ποιον κινείσαι και πάει λέγοντας. Αλλά δίπλα σε αυτό υπάρχουν και άλλοι. Τι σκέφτεσαι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα νέα μεγάλα συστήματα εκμάθησης γλώσσας εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτά που λέμε μέσα στο διαδίκτυο ή αυτά που έχουμε γράψει και μπορούν πλέον ήδη μπορούν να καταλάβουν ποιος έχει γράψει ένα συγκεκριμένο κείμενο χρησιμοποιώντας απλές στυλογραφικές ή στατιστικές τεχνικές, αλλά πάρα πολύ γρήγορα μπορούν να αρχίσουν να προσομοιώνουν το πώς μπορεί να μιλήσει κάποιος. Είναι, αν θέλετε, εμφανές ότι οι δυνατότητες παρακολούθησης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκτείνονται σε πολύ μεγαλύτερο βάθος από αυτό που μπορεί να καταλαβαίνει κάποιος σε μια πρώτη στιγμή και μιλάμε μόνο για την επιφάνεια των φαινομένων, για αυτά τα οποία είναι γνωστά στη δημόσια, αν θέλετε, βιβλιογραφική σφαίρα. Απλώς πρέπει να υπενθυμίσω σε ορισμένα δεδομένα τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα στη μετέπειτα συζήτηση. Η NSA είναι ο μεγαλύτερος. Είναι ο φορέας στον πλανήτη, NSA είναι η αμερικανική εταιρεία, η πραγματική αμερικανική εταιρεία πληροφοριών. Είναι ο μεγαλύτερος φορέας που έχει στη διάθεσή του μαθηματικούς, περισσότερους από όλους τους άλλους και ήταν περίπου 10 χρόνια μπροστά στην κρυπτογραφική έρευνα σε σχέση με τη δημόσια ανοιχτή κρυπτογραφική έρευνα όταν φτιάχτηκε ο αλγόριθμος κρυπτογράφης RSA, γιατί είχε πει ότι πρέπει να το κάνουμε έτσι και όχι αλλιώς. Δημόσια κατάλαβαν οι υπόλοιποι γιατί το είπε αυτό το πράγμα η RSA 10 χρόνια μετά. Το τι λοιπόν ακριβώς συμβαίνει, το τι ακριβώς συμβαίνει με τα δεκάδες χιλιάδες τεραμπάιτ πληροφοριών που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο, κανείς δεν μπορεί πραγματικά να ξέρει και κανείς δεν ξέρει ακριβώς πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Βεβαίως, και έχει σημασία να μείνουμε σε αυτό το βεβαίως, γιατί αν μόνο κανείς σκεφτεί όλο αυτό το τεράστιο, αν θέλετε, κατασκοπευτικό μηχανισμό παρακολούθησης που αναπτύσσεται απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα όλη την τελευταία περίοδο και που φυσικά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια. Θα έρθω λίγο παρακάτω σε αυτό, γιατί το 5G και οι έξυπνες πόλεις είναι πρώτων πυλών και τα αποτελέσματα που θα έχουν αυτά θα είναι ακόμα χειρότερα σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο αντίπαλος δεν είναι ανίκητος. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο ο αντίπαλος δεν είναι ανίκητος είναι ότι ο αντίπαλος δεν είναι ένας. Υπάρχουν τεράστιες αντιθέσεις στο εσωτερικό του αντίπαλου. Υπάρχουν τεράστιες αντιθέσεις στο εσωτερικό του υπεριαλιστικού στρατοπέδου, τεράστιες αντιθέσεις στο εσωτερικό των υπεριαλιστικών ομήλων, των υπεριαλιστικών κρατών που μπορούν και πρέπει, που μπορεί και πρέπει εμείς το εργατικό λαϊκό κίνημα και κυρίως οι πολιτικοί επικεφαλής του, το ΚΚΕ και οι συνοδοιπόροι του, να μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Η συζήτηση καταρχάς έχει να κάνει με το ποιος έχει όλα αυτά τα δεδομένα και την τεράστια αντιπαράθεση που έχει ανάμεσά τους ακριβώς για το πώς θα διαχειριστούν αυτά τα δεδομένα. Οι ενδοπεραλιστικές αντιθέσεις σε αυτό το επίπεδο μένονται και είναι τεράστιες. Αν παρακολουθούσε κάποιος τη συζήτηση ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα για το δίκτυο 5G, θα έβλεπε ακριβώς αυτή την κουβέντα. Θα έβλεπε ότι η συζήτηση ήταν ποιος από τους δύο θα υλοποιήσει το δίκτυο 5G, το οποίο εμείς εδώ που έχουμε και κάποιες τεχνικές γνώσεις καταλαβαίνουμε ακριβώς ποιο θα είναι το αποτέλεσμά του. Δεν θα υπάρχει τελικά ένα μεμονωμένο δίκτυο, δεν θα υπάρχει ένα επιμέρους δίκτυα. Όλα τα δίκτυα θα είναι δίκτυα που θα ελέγχονται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και από το φορέα που θα έχει εγκαταστήσει το σύγχρονο λογισμικό 5G. Δηλαδή είτε τους Κινέζους είτε τους Αμερικάνους. Και αυτοί θα έχουν απόλυτη πρόσβαση στα δεδομένα ή σίγουρα στα μεταδεδομένα. Γιατί μπορεί να πει κανείς ότι εγώ τα κρυπτογραφώ. Τα μεταδεδομένα δεν μπορείς να τα κρυπτογραφήσεις όπως καταλαβαίνουμε. Δηλαδή το πότε μπήκες, πόση ώρα έμεινες και ποιος άλλος είχε μπει παράλληλα με σένα, ακόμα και σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη. Είναι πλέον πράγματα τα οποία τα ξέρουμε. Αλλά η αντίθεση που μένεται ανάμεσά τους έχει αυτό το χαρακτήρα. Ποιος θα ελέγχει αυτό το τεράστιο όγκο δεδομένων ολόκληρου του πλανήτη. Ποιος θα στήσει τα νέα δίκτυα 5G. Η αντίθεση αυτή μένεται ακόμα και στο εσωτερικό των μεγάλων, αν θέλετε, υπεριαλιστικών γκρουπ που φαίνεται να έχουν μια συνοχή. Η συζήτηση και η τεράστια διαπάλη ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη που έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το ζήτημα οφείλεται σε ότι το ευρωπαϊκό μονοπωλιακό κεφάλαιο βρίσκεται σχετικά σε δεύτερη μοίρα, δεν έχει εταιρείες συλλογής δεδομένων όπως η Google, η Twitter
το Instagram ή Meta και πάει λέγοντας, δεν έχει δηλαδή τον αντίστοιχο πληροφοριακό πλούτο και αισθάνεται ότι δίνει τις πληροφορίες τσάμπα στο αμερικανικό κεφάλαιο. Και μια ολόκληρη συζήτηση που σχετίζεται ακριβώς με τα όρια των δυνατών της συλλογής, με τους διάφορους κανονισμούς και πώς αυτοί οι κανονισμοί προχωρούν, εννοώ στο GDPR και πάει λέγοντας, σε τελευταία ανάλυση αποτυπώνουν την προσπάθεια που κάνουν οι ευρωπαϊκοί όμιλοι και τα ευρωπαϊκά κράτη να κρατήσουν μια σειρά τέτοια δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο αρχικά οι κρατικές αρχές, αλλά στη συνέχεια άλλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι. Αντανακλούν δηλαδή τον μεγάλο ανταγωνισμό ανάμεσά τους. Αντίστοιχες αντιθέσεις μπορούμε να δούμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμα και σε τελευταία ανάλυση και στο εσωτερικό κάθε αστικής τάξης. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό της ελληνικής αστικής τάξης για το ζήτημα των παρακολουθήσεων, πρέπει να δούμε ακριβώς αυτό. Μια μεγάλη αντίθεση, γιατί η αστική τάξη, η οποία αν θέλετε είναι η μόνη που αισθάνεται και πραγματικά αισθάνεται ότι είναι μέτοχος, είναι κοινωνός των αξιών της Γαλλικής Επανάστασης, η αστή δηλαδή, το ίδιο το κεφάλαιο, πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Οι ελευθερίες μετακίνησης, οι ελευθερίες επένδυσης είναι συστατικά χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής για το ίδιο το κεφάλαιο, συστατικά χαρακτηριστικά για τους ίδιους μονοπωλιακούς ομίλους, γι' αυτό άλλωστε είναι και δομικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν υπάρχει μια κουβέντα, μια συζήτηση, όπου πλέον επιφανή πολιτική ταγή της αστικής τάξης παρακολουθεί ο ένας τον άλλον, είναι μια συζήτηση η οποία από τη μία εκφράζει τις μεταξύ τους αντιθέσεις, από την άλλη εκφράζει το γεγονός ότι για να μπορεί να λειτουργήσει με έναν ικανοποιητικό τρόπο μια αστική κοινωνία, ο συλλογικός καπιταλιστής, το κράτος που πρέπει να εκφράζει τα συμφέροντα, τα κοινά συμφέροντα του κεφαλαίου για να διασφαλίζει την αναπαραγωγή του, δεν το κάνει. Οπότε η κουβέντα έχει και αυτή την πλευρά, πέρα της πολιτικής συζήτησης που έλεγα νωρίτερα. Η κατάσταση λοιπόν που διαμορφώνεται πάνω κάτω είναι αυτή. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή θέλει κανείς να καταλάβει το πώς κινούνται τα ζητήματα των παρακολουθήσεων σήμερα, πρέπει να σταματήσει να σκέφτεται τις παρακολουθήσεις. Σε τελευταία ανάλυση να σταματήσει ακόμα να βλέπει σαν κεντρικό αντίπαλο τα συστήματα τύπου Pegasus. Είναι και η χρήση τους και η αξιοποίησή τους φυσικά είναι προβληματική. Αλλά είναι πολύ περισσότερο προβληματικό το γεγονός ότι η Google έχει όλα τα search που έχει κάνει ο καθένας τα τελευταία 20-30 χρόνια. Είναι πολύ περισσότερο προβληματικό ότι το Facebook έχει ολόκληρο το γράφο φιλίας που έχει ο κάθε άνθρωπος. Είναι πολύ περισσότερο προβληματικό ότι με το Twitter μπορεί να δει κανείς όχι μόνο το τι προτιμάει κάποιος, αν του αρέσει η α άποψη ή η β άποψη, αλλά να δει και σε ποιον άλλον από το γράφο φιλίας του θα στείλει την άποψή του. Και τα παραδείγματα που έχουμε είναι τεράστια, είναι πάρα πολλά. Και αποτυπώνουν ακριβώς ότι σε μια κατάσταση όπου τα μέσα παραγωγής είναι τέτοια που επιτρέπουν να γίνει αυτό, επιτρέπουν δηλαδή στο αστικό κράτος και στα αστικά κράτη στο ολόκληρο τον πλανήτη να παρακολουθήσουμε ένα τέτοιο στενό τρόπο ολόκληρη την κοινωνία, θα το κάνουν και δεν μπορεί να μην το κάνουν. Ο λόγος, όπως έλεγα νωρίτερα, θα το κάνουν είναι βαθύτερος και είναι ουσιαστικός και θα έρθω σε αυτό στη συνέχεια, αλλά αξίζει λίγο να αναλύσουμε λίγο και την προσπάθεια αντίδρασης. Γιατί και αυτή έχει ένα ενδιαφέρον, αν θέλετε, όχι μόνο επιστημολογικό, αλλά κυρίως πολιτικό. Βεβαίως, οι αξίες της Γαλλικής Επανάστασης, ελευθερίας, της ελεύθερης μετακίνησης και της ελεύθερης σκέψης, είναι αξίες που έχουν σε ένα μεγάλο βαθμό δομήσει τον εγκέφαλο πολλών ανθρώπων. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και εξαιρέσεις μέσα στον κανόνα αυτό που έλεγα νωρίτερα. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν προσπάθειες μέσα από τους κόλπους της αστικής τάξης, μέσα από τους κόλπους των ουσιαστικών συμμάχων της αστικής τάξης, να αντιδράσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αν δούμε το παράδειγμα του Snowden, είναι χαρακτηριστικό. Ο Snowden βγήκε και κατήγγειλε όχι την ύπαρξη της NSA και τις κατασκοπευτικές δραστηριότητες της, αλλά την υπερβολή στην NSA. Αν πάρουμε το Chaos Computer Club της Γερμανίας, η Γερμανία έχουν μια ειδικότητα, αν θέλετε, σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί από τη φύση της κοινωνίας τους έχουν πολύ μεγαλύτερη προσκόλληση σε τέτοιες αξίες, στις αξίες της ελευθερίας, της σκέψης και πάει λέγοντας, για διάφορους λόγους. Θα δούμε ότι αντιδρούν από μια σκοπιά που λέει ότι εντάξει όλα αυτά, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο το αστικό σύστημα να διασφαλίζει ότι μπορούν, ότι θα υπάρχουν μια σχετική προστασία της ιδιωτικότητας, ελεύθερη σκέψη, ελεύθερη μετακίνηση ιδεών και πάει λέγοντας. Μπορούμε λοιπόν να δούμε τέτοιες πλευρές. Να δούμε τέτοιες πλευρές όμως που αν αρχίσουμε και ξύνουμε το ζήτημα, αν αρχίσουμε, αν θέλετε, και το ξύνουμε λίγο και βαθύτερα, υπερασπίζονται ή εναντιώνονται στη σημερινή κατάσταση, αλλά προτάσσοντας σαν λύση το παρελθόν. Προτάσσοντας δηλαδή σαν λύση το παρελθόν μιας κατάστασης όπου
ο αστός και ο μικροαστός είχε μια δυνατότητα να μετακινείται ελεύθερα χωρίς να έχει προβλήματα, αν θέλετε σε οικονομικό ζήτημα, μια κατάσταση όπου το μικρό κεφάλαιο μπορούσε να δράσει με μεγαλύτερη ελευθερία απέναντι στο μονοπωλιακό κεφάλαιο, το οποίο όμως τώρα έρχεται και κυριαρχεί. Η μικροαστική λοιπόν συνιστός αυτής της σκέψης είναι χαρακτηριστική, είναι μεγάλη. Αυτό βεβαίως δεν πρέπει να μας φοβήσει από το να αξιοποιήσουμε τέτοιες αντιδράσεις. Θα έρθω σε αυτό στο τέλος στη συνέχεια, γιατί αν θέλετε αυτή είναι η ουσία της πολιτικής που πρέπει εμείς να αναπτύξουμε. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαφορετική αντίδραση και αντίσταση που υπάρχει για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους πραγματικούς μας στόχους. Αυτό όμως που πρέπει να σκεφτούμε είναι τι έρχεται στο μέλλον. Πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση τα επόμενα χρόνια. Γιατί καλά κάνουμε μια περιγραφή από. Κάναμε μια περιγραφή όλης της κατάστασης μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να δούμε πώς προχωράμε. Και δυστυχώς η αντικειμενική εξέλιξη των πραγμάτων δεν είναι καλή. Όπως έλεγα νωρίτερα, η διαφορά από το 1850 με το 2020 σε τελευταία ανάλυση δεν είναι τόσο διαφορά διάθεσης, ή δεν είναι καθόλου διαφορά διάθεσης. Είναι διαφορά που οφείλεται σε δύο παράγοντες. Από τη μία, την ανάγκη που έχει η αστική τάξη σε κάθε περίοδο να υποτάξει με πιο ενεργό τρόπο τις αντιδράσεις, πόσο υπάρχουν αντιδράσεις, και οι αντιδράσεις όπως θα δούμε στη συνέχεια είναι πολύ μεγαλύτερες σήμερα από όσες ήταν το 1850, και το δεύτερο είναι οι τεχνικές δυνατότητες που υπάρχουν. Και θα ξεκινήσω από τις τεχνικές δυνατότητες οι οποίες πολλαπλασιάζονται. Μιλάμε για την καθιέρωση της έξυπνης πόλης σαν να είναι το θέσφατο της επόμενης περίοδου, ότι οι πόλεις πρέπει να γίνουν έξυπνες. Χωρίς να μπορεί να σκεφτεί κανείς λίγο βαθύτερα το τι θα σημαίνουν οι έξυπνες πόλεις για το πώς θα μετακινούνται τα εργατικά λαϊκά στρώματα μέσα σε αυτές τις έξυπνες πόλεις. Γιατί οι έξυπνες πόλεις δεν είναι αντικειμενικά, γενικά και αόριστα μια κατάσταση όπου η πόλη θα παρακολουθείται με κάποιο γενικό τρόπο. Η πόλη θα παρακολουθείται με στόχο να διευκολύνεται η κερδοφορία του κεφαλαίου, να χαλιναγωγούνται ακόμα περισσότερο οι λαϊκές αντιδράσεις, να ελέγχεται η πόλη. Όσο λοιπόν προχωράει η έξυπνη πόλη, προχωράει το δίκτυο 5G σε κάθε σημείο, το οποίο ελέγχει πολύ περισσότερο τη ροή της πληροφορίας. Όσο προχωράνε μια σειρά από μηχανήματα και συστήματα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν επιτρέπουν να μετακινήσει, παρά μόνο αν σε αφήσει το σύστημα, και αρχίζουμε να βλέπουμε τέτοιες εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο, τα πράγματα θα δούμε ότι γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Η αξιοποίηση του μεγάλου υγειονομικού προβλήματος του COVID από την αστική τάξη ήταν ένα πρώτο μεγάλο πείραμα, ένα τέτοιο χαρακτηριστικό. Γιατί αυτό που συνέβη είναι ότι μια ιατρική ανάγκη, την ανάγκη να γίνει μαζικός εμβολιασμός και να σταματήσει να μετακινείται χωρίς να υπάρχει πολύ ειδικός λόγος, πολύ ειδικός σκοπός ο πληθυσμός για να προστατευτεί υγειονομικά, η αστική τάξη την αξιοποίησε και λογικό ήταν να το κάνει, μοιραίο ήταν να το κάνει. Αν θέλετε, είναι ο ρόλος της και ο λόγος για τον οποίο κυριαρχεί, ο τρόπος με τον οποίο κυριαρχεί, για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της. Και αυτό που συνέβη σε τελευταία ανάλυση είναι ότι δόμησε μια ακόμα περισσότερο μια κοινωνική σκέψη, η οποία αρχίζει να προσαρμόζεται στη λογική ότι μπορούμε να μετακινούμε εκεί που με αφήνει το ηλεκτρονικό σύστημα, ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους δεν μπορώ να μετακινηθώ από και προς μια κατάσταση, ότι υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία με περιορίζουν το που θα πάω. Και προτού αρχίζει να σκέφτεται κανείς ότι αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ας κοιτάξουμε λίγο παραέξω. Ας δούμε ότι αυτά ήδη υλοποιούνται αλλού. Υλοποιούνται δηλαδή έξυπνες πόλεις οι οποίες κλειδώνουν και δεν μπορείς να μετακινηθείς εκτός. Υλοποιούνται συστήματα που αν δεν έχεις μαζί σου κινητό τηλέφωνο, άρα αν δεν ξέρουν ποιος είσαι και που βρίσκεσαι, είσαι επικίνδυνος και συλλαμβάνεσαι. Υλοποιούνται συστήματα που αν δεν έχεις το πράσινο πιστοποιητικό, δεν ανοίγουν οι πόρτες του μετρό. Αυτά δεν είναι επιστημονική φαντασία ενός δυστοπικού μέλλοντος, είναι το σήμερα σε άλλα μέρη. Και το σήμερα σε άλλα μέρη, όποιος δεν μπορεί να σκεφτεί ότι θα είναι το αύριο στο δικό του, κάνει ένα μεγάλο ιστορικό λάθος. Εμείς ευτυχώς μπορούμε. Η πραγματικότητα είναι ότι η εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης εξαναγκάζει το αστικό σύστημα σε ολόκληρο τον πλανήτη να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το ουσιαστικό ζήτημα το οποίο. Από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει η σχετική σκέψη μας. Δηλαδή, βλέπουμε το φαινόμενο της καπιταλιστικής κρίσης να έρχεται και να επανέρχεται. Αν πάμε μόλις 10 χρόνια νωρίτερα ή 15 χρόνια νωρίτερα στο παρελθόν, η καπιταλιστική κρίση ήταν ένα ειδικό θέμα το οποίο δεν αφορούσε γενικά τον πολύ κόσμο. Δεν το καταλάβαινε. Δεν σκεφτότανε κανείς ότι υπάρχει καπιταλιστική κρίση, ή αν του έλεγε καπιταλιστική κρίση, την καταλάβαινε σαν ένα φαινόμενο του παρελθόντος, του 1930, άντε του 1974. Τα τελευταία όμως 15 χρόνια. Η καπιταλιστική κρίση έρχεται και επανέρχεται.
Είχαμε την καπιταλιστική κρίση του 8-15, μετά είχαμε την καπιταλιστική κρίση η οποία βαφτίστηκε κρίση COVID, μετά είχαμε μια νέα ανάκαμψη και τώρα έχουμε τη νέα κρίση, η οποία είναι μια, η λεγόμενη ενεργειακή κρίση που σχετίζεται με τον πόλεμο. Η πραγματική πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και συντρόφοι, και εμείς σαν ΚΚΕ δεν έχουμε κουραστεί να την επαναλαμβάνουμε. Η πραγματική πραγματικότητα είναι ότι η περισσόρευση κεφαλαίου σε ολόκληρο τον κόσμο παίρνει τεράστιες γιγαντιές διαστάσεις, κεφάλαιο που δεν μπορεί να επενδυθεί με κερδοφόρο τρόπο σε διάφορους κλάδους, που για να επενδυθεί με κερδοφόρο τρόπο σε διάφορους κλάδους πρέπει να απαξιωθεί ένα κομμάτι του, να καταστραφεί ένα κομμάτι του. Και ο τρόπος καταστροφής του είναι είτε ο πόλεμος, ο ένας τρόπος, και ήδη βλέπουμε να υλοποιείται ένας μεγάλος πόλεμος. Πολλοί μιλούν και λένε ότι βρισκόμαστε ήδη στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θυμίζουν ότι δεν καταλάβαινε η κοινωνία ότι έχει ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1939. Η εισβολή της Γερμανίας στη Τσεχία και στην Πολωνία χαρακτηρίστηκε σαν η απαρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά, όταν οι ιστορικοί άρχισαν να περιγράφουν το πώς έγινε ο πόλεμος. Αλλά σε κάθε περίπτωση η πολιτική του πράσινου New Deal, η πολιτική που λέει, μιλάει για μια ανάγκη βίαιης απαξίωση ενός μεγάλου τμήματος κοινωνικού κεφαλαίου προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει με κερδοφορία το υπόλοιπο, είναι η γενική πολιτική γραμμή που τρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τρέχει το ΝΑΤΟ, τρέχουν οι ΗΠΑ και τελικά τρέχει ο ολόκληρος καπιταλιστικός πλανήτης. Και όχι μόνο αυτή που είπα δηλαδή νωρίτερα. Και είναι μια πολιτική που λέει ότι πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν, που με πρόσχημα, αν θέλετε πιο σωστά, τη ρήπανση του περιβάλλοντος, μιλάει ότι πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν ελληνικοί σταθμοί και να φτιαχνούν καινούργιοι πράσινοι, να σταματήσουν να υπάρχουν ενεργοβόρα αυτοκίνητα και να κινούμαστε με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πάει λέγοντας. Και βεβαίως μια πολιτική που έχει να κάνει και με το πώς αναπτύσσεται η ψηφιακή μετάβαση και πώς χρηματοδοτείται. Αλλά το ουσιαστικό στοιχείο το οποίο ενδιαφέρει τη συζήτησή μας, κατά τη γνώμη μου, είναι διαφορετικό και έχει να κάνει με την αντικειμενική υπαρτή ανάγκη, η υπαρτή πραγματικότητα της καπιταλιστικής κρίσης και της εκδήλωσής της. Μια καπιταλιστική κρίση που σε τελευταία ανάλυση δεν εκφράζει κάτι άλλο παρά μια πολύ μεγάλη αύξηση παραγωγικότητας εργασίας που έχει συντελεστεί από το 1970-1980 και ύστερα. Μια αύξηση παραγωγικότητας εργασίας που σχετίζεται με την ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης βιομηχανίας, των αυτοματισμών, των υπολογιστών, του διαδικτύου που τώρα με το Industry 4 από τη μία και με την τεράστια εξάπλωση των μεταφορικών δικτύων σε ολόκληρο τον κόσμο που μειώνουν δραματικά το κόστος μεταφοράς, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη παραγωγικότητας εργασίας, που ωστόσο δεν μπορεί να διαχειριστεί ο καπιταλισμός με το μοναδικό τρόπο που θα μπορούσε να το κάνει, που θα ήταν μια γενναία, καθολική και πολύ σημαντική μείωση του εργάσιμου χρόνου στις 3 ώρες τη μέρα ή στις 4 ώρες τη μέρα, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται πλέον ο εργάσιμος χρόνος με την παραγωγικότητα σύγχρονης εργασίας, αλλά το λύνει με διαφορετικό τρόπο. Το λύνει από τη μία με εξώθηση στην δομική και μαζική και χρόνια ενεργία ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού και από την άλλη με μια αύξηση της εντατικότητας εργασίας σε εκείνο το κομμάτι που έχει τις τεχνικές γνώσεις και σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία. Και αυτό το βλέπουμε παντού. Για το ζήτημα που συζητάμε όμως, η κατάσταση αυτή που είναι αντικειμενική δεν είναι, αν θέλετε, μια επιλογή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, είναι η ανάγκη του. Γιατί η διαδικασία αυτή οδηγεί σε μια μεγάλη μείωση του ποσοστού κέρδους του κεφαλαίου και ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να ανασχέσει αυτή τη μείωση του ποσοστού κέρδους είναι να προχωρήσει σε αυτό, σε αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης. Όμως αυτή η διαδικασία γεννάει ήδη αντιδράσεις και θα γεννήσει πολύ περισσότερες αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν, η ανάγκη που έχει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής να εντείνει την παρακολούθηση της κοινωνίας, να εντείνει με διάφορους τρόπους αυτή τη διαδικασία όπου παρεμβαίνει με έναν δυναμικό, ενεργητικό τρόπο για το πώς ακριβώς εξελίσσεται η κοινωνία, είναι μια ανάγκη δομική του ίδιου του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής στις σύγχρονες συνθήκες, στις συνθήκες της κρίσης. Και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Η ουσία τελικά του ζητήματος είναι ότι οι αναλύσεις που κάνουν τώρα τα τελευταία επιστημονικά συνέδρια που μιλάνε όχι απλά για το πώς θα παρακολουθήσουμε την κοινωνία, αλλά για το ποια νόουτ ενός μεγάλου γράφου μεταφοράς μηνυμάτων πρέπει, σε ποια νόουτ πρέπει να παρέμβουμε, ούτως ώστε να διαδίδεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο το μήνυμα μέσα σε ολόκληρη την κοινωνία. Και είναι, αν θέλετε, όπως έλεγα νωρίτερα, το open literature, η ανοιχτή βιβλιογραφία, η δημόσια. Η βιβλιογραφία που βρίσκει κανείς, αν πάρει το Control Magazine στα IEEE. Είναι δεδομένο και έρχονται ορισμένες φορές στη δημοσιότητα πλευρές που φωτίζουν πόσο ο Αμερικανικός στρατός έχει ειδικά συστήματα, μπορεί ένας να χειρίζεται 10.000 διαφορετικά bots μέσα στο Twitter, τα οποία λένε διαφορετικά το ίδιο πράγμα με διαφορετικούς τρόπους,
bots τα οποία ακριβώς επειδή έχουν όλα τα δεδομένα του σε ποιο πρέπει να μιλήσουν, μιλάνε στον καθένα με έναν εξατομικευμένο τρόπο και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, εύκολα μπορούμε να σκεφτούμε και να καταλάβουμε, και νομίζω η ουσία της κουβέντας είναι ακριβώς αυτή, ότι αυτή η εξέλιξη που λέει το αστικό κράτος σε συνθήκες ολοένα και μεγαλύτερες πτώσεις του ποσοστού κέρδους λόγω υπερσόρευσης κεφαλαίου, ανάγκης του να αναχαιτήσει αυτή την πτώση του ποσοστού κέρδους, ανάγκης του να αναχαιτήσει τις μαζικές λαϊκές αντιδράσεις, οι οποίες ήδη τις βλέπουμε να υπάρχουν με διάφορους τρόπους, ακόμα ίσως αν θέλετε σε άλλα μέρη του κόσμου δεν έχουν τον ίδιο, δεν έχουν τρόπο. Δεν συγκροτούν μια ουσιαστική και συνειδητή απάντηση στον πραγματικό αντίπαλο, ακριβώς επειδή υπάρχει έλλειψη κομμουνιστικού κόμματος στις περισσότερες δυτικές χώρες ή τουλάχιστον ενός αρκετά ισχυρού κομμουνιστικού κόμματος που να μπορεί να εξηγήσει και να καθοδηγήσει σε εργατικές μάζες, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο μοιραία θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Και αυτός, αν θέλετε, ο λόγος που. Που αναπτύσσω τα προηγούμενα λεπτά, ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο προχωράει αυτή η διαδικασία είναι ο λόγος που μας επιτρέπει με ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο να καταλάβουμε γιατί όλες οι φωνές που μιλάνε για την ανάγκη ενός αστικού συστήματος, ενός καπιταλισμού, ενός αστικού κράτους το οποίο θα μπορέσει να διαχειριστεί με καλύτερο τρόπο όλες αυτές τις εξελίξεις, είναι πέρα για πέρα από προσανατολιστικές. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η πολιτική ουσία του ζητήματος που πρέπει να κουβεντιάσουμε εμείς σήμερα. Γιατί είναι αποπροσανατολιστικές? Από τη στιγμή λοιπόν που οι εξελίξεις αυτές εδράζονται από τη μία στην ανάγκη που έχει ο καπιταλισμός να χειραγωγήσει μια κοινωνία που βιώνει ολοένα και οξύτερες αντιθέσεις, συνέπεια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, και από την άλλη οι τεράστιες τεχνικές δυνατότητες που δίνονται μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνικοποιημένης παραγωγής με τη μορφή ψηφιοποίησης ψηφιακών μέσων διαδικτύου, της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και του διαδικτύου των πραγμάτων, είναι αντικειμενικό μοιραίο ότι θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή, αν θέλετε, είναι, πρέπει να είναι και ο βασικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να απαντήσουμε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, σε εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που και σε αυτό το επίπεδο μας καλούν να κινηθούμε μαζί τους, να συστρατευτούμε, να συμπορευτούμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μαζί τους, για να φύγει ο κακός Μητσοτάκης. Έχει τεράστια πολιτική σημασία να εξηγήσουμε σε ανθρώπους που μας ακούν ότι σε τελευταία ανάλυση δεν ευθύνεται το παρακράτος του Μητσοτάκη ή το κακό νομικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά αντίθετα οι κινήσεις του Μητσοτάκη σήμερα και το νομικό πλαίσιο, το οποίο συγχρονίζεται συνεχώς και μπορούμε να βρούμε χαρακτηριστικά χτυπητά τέτοια παραδείγματα του πώς εξυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο στην κατεύθυνση που έλεγα τόση ώρα. Νομικά παραδείγματα που έχει υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, πώς αυτές οι εξελίξεις αντανακλούν τις ανάγκες του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και τις δυνατότητες που δίνει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων σε σύγχρονες συνθήκες. Και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος που μπορούμε και πρέπει να αναπτύξουμε. Όσο το κάνουμε, όσο γινόμαστε αποτελεσματικότερο στο να αναδείξουμε αυτό, θα μπορούμε να εξηγήσουμε και ακόμα καλύτερα σε αυτούς που μας ακούν το πώς οι παραγωγικές δυνάμεις σε τελευταία ανάλυση έρχονται και υποτάσσονται στην ίδια την ανάπτυξη των σχέσεων παραγωγής. Γιατί κοιτάξτε, το διαδίκτυο όπως το ξέρουμε τώρα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το τεράστιο γενικευμένο ηλεκτρονικό φακέλωμα, δεν έπεσαν από τον ουρανό. Ακόμα και το ίδιο το Google, αν το ξύσει κανείς λίγο παρακάτω, και αρχίζει και να ρωτιέται πώς δύο υποψήφιοι διδάκτορες που δεν είχαν καν τελειώσει το διδακτορικό τους, και όποιος έχει κάνει διδακτορικό ξέρει ότι το επίπεδο πολιτικής, το επίπεδο οικονομικής ωριμότητας και δυνατότητας να λύσουν τέτοια θέματα ανθρώπων στα 27-28 τους που κάνουν διδακτορικό είναι πολύ μικρό. Πώς λοιπόν δύο τύποι ξαφνικά στα 27 τους φτιάξανε μια οικονομική αυτοκρατορία που λέγεται Google? Και αν το ξύσει κανείς, θα δει ότι αυτοί δούλευαν σε ένα πρόγραμμα, το διδακτορικό τους, δούλευαν σε ένα πρόγραμμα του Αμερικανικού στρατού και της NSA, που έτρεχε ήδη εκείνη την περίοδο, στόχος του οποίου ήταν ακριβώς να φτιαχτεί μια μεγάλη συγκεντρωμένη βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιούσε όλη την ανοιχτή βιβλιογραφία που υπήρχε και θα ήταν γρήγορα searchable. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το Google, το πρόπλασμα του Google, ήταν μια ανάγκη του Αμερικανικού στρατού, ήταν το λεγόμενο σχέδιο της μιας σελίδας που έλεγε ότι ο στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι να υπάρχει τουλάχιστον μία σελίδα πληροφορίας για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Αυτό θέλανε οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες στις αρχές δεκαετίας του 90. Αυτό το πρόγραμμα έτρεχαν. Με αυτό το πρόγραμμα ασχολιόντουσαν οι δύο αυτοί ειδικοί του
του Harvard τότε, οι υποψήφοι διδάκτορες, οι οποίοι παράτησαν το διδακτορικό τους και με υποστήριξη εταιριών που ορισμένες από τις οποίες λέγεται ότι είναι εταιρείες που ανήκουν και στη CIA και στη NASA, έφτιαξαν την Google και προχώρησαν από εκεί πέρα όλη την επόμενη περίοδο. Αν μου το δει κανείς έτσι, θα καταλάβει ότι η ανάπτυξη των παρηγούν δυνάμεων δεν είναι τυχαία. Δεν πέφτει από τον ουρανό. Δεν γίνεται δηλαδή η ανάπτυξη των παρηγούν δυνάμεων επειδή κάποια νου του ήρθε μια φαϊνή ιδέα, αλλά έρχεται και απαντάει στις ανάγκες που έχει η αστική τάξη, στις ανάγκες που έχει το κεφάλαιο, στις ανάγκες που έχει ο καπιταλισμός σε κάθε συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, μεταπλάθει αν θέλετε το τι ακριβώς ψάχνει. Είναι χαρακτηριστικό σήμερα ότι τα ποσά της χρηματοδότησης που πέφτουν πάνω σε αλγορίθμους που προβλέπουν τι θα αγοράσει κάποιος μέσα στην Amazon είναι πολλαπλάσια αν θέλετε από αντίστοιχους αλγορίθμους που μπορεί να είναι να σκρινάρεται το γονιδίωμα για να εντοπιστούν προβληματικές περιοχές και να μπορεί να θεραπευθεί ένας άνθρωπος αρκετά νωρίτερα. Και είναι λογικό γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί το ένα δίνει ένα άμεσο οικονομικό όφελος δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, το άλλο δεν δίνει. Αλλά μπορούμε όμως να αξιοποιήσουμε αυτή την πλευρά, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να φωτίσουμε αυτό το πρόβλημα. Να μπορέσουμε να φωτίσουμε την ουσιαστική πλευρά της αντίθεσης που έχουμε να λύσουμε σήμερα, εκφράζεται και εδώ. Και να φωτίσουμε, αν θέλετε, και μια άλλη πλευρά. Ότι εμείς είμαστε οι τελευταίοι που καταγγέλουμε τα ίδια τα μέσα παραγωγής. Εμείς τα αγαπάμε τα μέσα παραγωγής που αναπτύσσονται. Αγαπάμε τα μέσα παραγωγής γιατί τα μέσα παραγωγής σε τελευταία ανάλυση δεν εκφράζουν κάτι άλλο παρά τη συγκεντρωμένη κοινωνική εργασιακή γνώση της ανθρωπότητας που έχει γίνει έρευνα, έχει γίνει επιστήμη, έχει γίνει τεχνική για να ξαναγίνει μετά μέσα παραγωγής, να ξαναγίνουν μέσα παραγωγής σε ένα ανώτερο επίπεδο, σε ένα ανώτερο επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας, σε ένα ανώτερο επίπεδο της δυνατότητας του εργαζόμενου ανθρώπου να λύσει τα προβλήματά του. Είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε ίντερνετ ως πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, ήδη τα μέσα δεκαετίας του 90, όταν οι άλλοι είχαν ιστοσελίδα, όταν οι άλλοι δεν το ξέρανε. Η ιστοσελίδα του κόμματος σηκώθηκε νομίζω το 94. Έχουμε ένα ηλεκτρονικό αρχείο του ριζοσπάστη που είναι ανοιχτό στο διαδίκτυο από το 1996. Κανείς άλλος δεν το κάνει αυτό. Ξέρουμε ότι το ίντερνετ ήταν μια μεγάλη εφεύρεση της ανθρωπότητας και αν θέλετε αυτό που μας ενοχλεί λίγο ως ιστορικό πλέον ρεύμα είναι γιατί το ίντερνετ δεν προχώρησε η εφεύρεση του πρώτα στη Σοβιετική Ένωση παρά το γεγονός ότι ήδη από την περίοδο του Γκλουσκόφ υπήρχαν οι φωνές που λέγανε ότι μπορούμε και πρέπει να φτιάξουμε διαδίκτυο στην Σοβιετική Ένωση. Ο λόγος για τον οποίο δεν προχώρησε είναι γνωστός και μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Έχει να κάνει τελικά με την ήττα που είχαν οι δυνάμεις που θέλανε να προχωρήσει ο σοσιαλισμός σε σχέση με τις δυνάμεις που θέλανε να αγοράσει η Σοβιετική Ένωση εκείνη την περίοδο. Και γι' αυτό το λόγο ξέρουμε ότι τα μέσα παραγωγής μπορούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμα, πάρα πολύ πολύτιμα. Η δυνατότητα που υπάρχει σήμερα με τα smartphone ή γενικότερα με τα συστήματα με τα οποία μπορεί κανείς να ακούει, αν θέλετε, την κοινωνία με πολύ αποτελεσματικότερο τρόπο, με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, να την καταγράφει, να καταγράφει το τι θέλουν οι άνθρωποι την επόμενη μέρα. Η δυνατότητα που υπάρχει μέσα από τα κατανεμμένα συστήματα να μπορεί ο καθένας να ψηφίσει και να πει ότι εγώ την επόμενη εβδομάδα θέλω να φάω αυτό και πάει λέγοντας, είναι μια τεράστια κοινωνική δυνατότητα. Φωτογραφίζει, αν θέλετε, το πόσο κεντρικός σχεδιασμός στις σύγχρονες συνθήκες έχει αναρρύθμιτα εργαλεία με τα οποία μπορεί να λύσει προβλήματα που ήταν πολύ δύσκολο να λυθούν το 1920, το 1930. Αν διαβάσετε το βιβλίο της σύγχρονης εποχής που εκδίδεται το επόμενο διάστημα και που περιγράφει τις διάφορες αλλαγές που έγιναν στο κεντρικό σχεδιασμό και το πώς έγινε ο κεντρικός σχεδιασμός, θα δείτε από τη μία τη διαπάλυση εσωτερικό και του κόμματος των Πολσεβίκων για το πώς πρέπει να προχωρήσει, αν θέλετε, η σοσιαλιστική οικοδόμηση, αλλά στο ζήτημα που μας ενδιαφέρει ειδικά τώρα, την αδυναμία που υπήρχαν να εφαρμοστούν ορισμένες λύσεις, ακριβώς επειδή υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα. Η δυνατότητα λοιπόν που υπάρχει σήμερα, με μια τόσο μεγάλη πλήρη και αναλυτική καταγραφή του συνόλου της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, του συνόλου των απόψεων και των αντιλήψεων του καθενός, δίνει τη δυνατότητα στον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό του ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης που προτείνουμε σαν ΚΚΕ, του σοσιαλισμού, της εργατικής εξουσίας, της κοινωνικοποιημένης δηλαδή παραγωγής, να προβλέψουμε πολύ αποτελεσματικότερο τρόπο, να ελέγξει την παραγωγική διαδικασία, να την προχωρήσουμε με ένα πολύ πιο γρήγορο τρόπο, αν θέλετε, και την ίδια στιγμή να σέβεται ουσιαστικά εκείνα τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία πρέπει να σέβεται, γιατί βεβαίως πρέπει να μείνουμε και σε αυτό ότι είμαστε κοινωνία και δεν είμαστε ένα σύνολο ατόμων. Σε τελευταία ανάλυση, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μία ακόμα έκφραση της τεράστιας αντίθεσης.
μιας κοινωνίας, μιας παραγωγής που παίρνει όλο ένα και πιο κοινωνικά χαρακτηριστικά και με άμεσο υλικό, αν θέλετε, πλέον τρόπο, η παγκόσμια αυτοματοποίηση της κοινωνικής παραγωγής είναι πολύ μεγαλύτερη υλική βάση για το σοσιαλισμό σε σχέση ακόμα και με την κοινωνικοποιημένη παραγωγή του 1930-1940. Μιλάμε για μια κοινωνική παραγωγή που πλέον όλοι άμεσα συνεργάζεται ο ένας με τον άλλον, που χρησιμοποιούν ένα τεχνικό μέσο που έχει οικοδομήσει η ίδια η ανθρώπινη σκέψη, η ίδια η ανθρωπότητα, που λέγεται διαδίκτυο και διαδίκτυο της επόμενης γενιάς, για να μεταδίδονται πάρα πολύ γρήγορα μηνύματα από ένα σημείο της παραγωγής σε ένα άλλο σημείο της παραγωγής, για το πώς κινείται η παραγωγή, πώς κινούνται οι ανθρώπινες ανάγκες στην επόμενη περίοδο. Είναι κοινωνική πλέον η παραγωγή και φαίνεται και κάνει πλέον μπαμ. Όποιος κρύβει το κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής πλέον, κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Η αντίθεση λοιπόν ανάμεσα σε αυτόν τον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και στην καπιταλιστική κυριαρχία πάνω σε αυτόν, το γεγονός ότι η παραγωγή αυτή είναι κατακαιρματισμένη σε επίπεδο ιδιοκτησίας κεφαλαίου, σε επίπεδο στόχων, σε επίπεδο διαθέσεων από ξεχωριστούς επιμέρους καπιταλιστές, μονοπωλιακούς ομίλους που αποφασίζουν τι θα κάνουν βάσει τα δικά τους κριτήρια, είναι σε τελευταία ανάλυση η γενεσιουργός αιτία που υποχρεώνει αυτό το σύστημα να χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα παραγωγής όχι με δημιουργικό αλλά με κατασταλτικό τρόπο. Να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο της βάσης δεδομένων και όλες αυτές τις τεράστιες τεχνικές ανακαλύψεις όλων των τελευταίων ετών όχι για να λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας αλλά για να κυριαρχήσει πάνω στην κοινωνική παραγωγή, να κυριαρχήσει πιο αποτελεσματικά πάνω στην εργατική τάξη. Αυτός, αν θέλετε, και είναι ο ουσιαστικός λόγος για τον οποίο κάθε καπιταλιστική. Κάθε εξέλιξη του καπιταλισμού από εδώ και πέρα, κάθε αστική κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, δεν μπορεί παρά να κινηθεί σε αυτόν τον άξονα. Δεν μπορεί δηλαδή να κινηθεί προς έναν άξονα ολοένα και πληρέστερης και μεγαλύτερης ενίσχυσης του ρόλου του αστικού κράτους στο να συλλέγει τέτοιες πληροφορίες, του ρόλου του αστικού κράτους στο να διευκολύνει τον ένα ή τον άλλο όμιλο πώς θα γίνει αυτή η συλλογή, του ρόλου του αστικού κράτους ή των υπεραλιστικών ενώσεων ως τροχονόμου του πού θα πηγαίνει μια πληροφορία σε σχέση με το πού δεν θα πηγαίνει. Και αυτή, αν θέλετε, η κατάσταση είναι η κατάσταση που μοιραία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίως μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Το οργανωμένο κίνημα μπορεί πρώτα και κύρια να απαντήσει. Μπορεί πρώτα και κύρια να εξηγήσει. Να εξηγήσει στις πλατείες λαϊκές μέσα το τι ακριβώς συμβαίνει. Να εξηγήσει το γιατί η αντιδραστικοποίηση του καπιταλισμού, η αντίδραση ολόκληρη τη γραμμή που έλεγε ο Λένιν, μοιραία εκφράζεται και σε αυτό το επίπεδο. Μοιραία δηλαδή εκφράζεται και στο επίπεδο της παρακολούθησης. Και στο επίπεδο μιας γενικευμένης πλατιάς παρακολούθησης από τη μία και μιας συγκεκριμένης ειδικής παρακολούθησης που φυσικά θα γίνεται και αυτή. Να μπορέσει, αν θέλετε, να εξηγήσει και να απαντήσει στο μικροαστό, στη μικροαστική σκέψη που λέει ότι εγώ θα κρυφτώ. Εντάξει, συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω έξυπνους αλγορίθμους και να κρυφτώ από αυτή τη διαδικασία, εξηγώντας το ότι δεν μπορεί να γίνει μαζικά, δεν κρύβεται κανείς μαζικά. Ακόμα και αν θεωρείς εσύ ότι μπορείς να κρυφτείς, δεν μπορούν να κρυφτούν μαζικά εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη διαδικασία. Και ακόμα και αν κρυφτείς εσύ μοιραία και δεν κρύβονται όλοι οι υπόλοιποι, δεν παίζει και κανένα ρόλο. Είσαι απλά στατιστικός θόρυβος, αλλά εξηγώντας την ίδια στιγμή τον τεράστιο κόπο που χρειάζεται για να κρυφτείς. Γιατί βεβαίως, άμα κυκλοφορείς κάπου χωρίς κανένα κινητό, έχεις ένα καπέλο για να μην σε βλέπουν οι κάμερες που αναγνωρίζουν τα πρόσωπα, φοράς διαφορετικά ρούχα, πας από όλη διαδρομή. Και περπατάς κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο, μπορεί να κρυφτείς από τα συστήματα παρακολούθησης. Ο κόπος που θα χρειαστεί να κάνεις όμως για να το κάνεις αυτό το πράγμα είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει. Και το λέω με ένα επίπεδο, το λέω ως αστεϊσμό, αλλά πρέπει να κρατήσουμε ότι μεγάλες μάζες κόσμου και εμείς εδώ ως άνθρωποι που εργαζόμαστε στις τηλεπικοινωνίες, στην πληροφορική, έχουμε επαφή με μεγάλα κομμάτια τέτοιων εργαζόμενων, με εργαζόμενους που θεωρούν ότι μπορούν με τεχνικές λύσεις να απαντήσουν σε αυτό το πρόβλημα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να τους αξιοποιήσουμε για να τους εξηγήσουμε δύο πράγματα. Από τη μία, με μία φιδό, αν θέλετε, και με έναν τρόπο διαπαιδαγωγητικό, να προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε και τις βαθύτερες αιτίες και τελικά την μη δυνατότητα που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση μέσα στο αστικό σύστημα, μέσα στο αστικό κράτος. Αλλά από την άλλη, να τους χρησιμοποιήσουμε. Να χρησιμοποιήσουμε κάθε επιμέρους ρογμή που υπάρχει μέσα στη σκέψη και τέτοιων εργαζόμενων, να ανοιχτούμε σε αυτούς, να τους μιλήσουμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε την αμφιβολία και την αμφισβήτηση που έχουν να βαθύνει, να γίνει μια κατανόηση των πραγματικών αιτιών για τις οποίες συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα και βεβαίως
να τους αξιοποιήσουμε, να μας βοηθήσουν και εμάς, γιατί το οργανωμένο κίνημα μπορεί και πρέπει να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις που υπάρχουν την επόμενη περίοδο. Ο καθένας ξεχωριστά είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει. Εμείς όμως εδώ, σαν πληροφοριακή ταγή, αν θέλετε, και σαν τέτοιοι του συνολικού εργατικού κινήματος, έχουμε και μια υποχρέωση όχι μόνο να εξηγήσουμε στο υπόλοιπο εργατικό κίνημα καλύτερα το τι συμβαίνει, αλλά να το βοηθήσουμε να λύσει και όσα προβλήματα μπορεί να λύσει. Είπα νωρίτερα ότι δεν μπορεί κανείς να μην σε παρακολουθεί τελείως, αλλά μπορούμε να εξηγήσουμε καλύτερα γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ούτε το Viber σαν Twitter, γιατί έχει τα ίδια προβλήματα. Να εξηγήσουμε λίγο την έννοια των μεταδεδομένων σε ανθρώπους που δεν τα καταλαβαίνουν. Ότι ακόμα και αν είναι όλα κρυπτογραφημένα, το ότι εγώ μιλάω με κάποιον μέσα στη νύχτα σημαίνει ότι έχουμε κάποιο δούνε και λαβή. Να εξηγήσουμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε κινητά καθόλου όταν θέλουμε να είμαστε κρυμμένοι. Και άλλες τέτοιες πλευρές που έχουν σημασία. Και έχουν σημασία να τις καταλάβουμε καλά εμείς που έχουμε την τεχνική δυνατότητα να το κάνουμε, γιατί ασχολούμαστε με τα ζητήματα, για να μπορέσουμε να τις εξηγήσουμε σε άλλους συναδέλφους, συναγωνιστές, συντρόφους που δεν έχουν την τεχνική δυνατότητα. Και είναι ένα κρίσιμο καθήκον της περίοδου. Γιατί, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, η περίοδος είναι δύσκολη και θα δοκιμαστούμε. Έχουμε καθήκον να απλωθούμε σε όσο δυνατόν περισσότερες δυνάμεις σε αυτό το επίπεδο. Έρχονται και αμφισβητούν όλα αυτά που συμβαίνουν. Έρχονται και λένε ότι κάτι σάπιο συμβαίνει. Να τους πιάσουμε, να τους μιλήσουμε, να τους εξηγήσουμε την πολιτική πραγματικότητα, να τους εξηγήσουμε γιατί δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα με μια απλή εναλλαγή αστικής κυβέρνησης, αλλά να πείτε κάτι βαθύτερο. Να προσπαθήσουμε να πολιτικοποιήσουμε τη σκέψη τους. Έχουμε πολύ μεγάλο καθήκον στην πολύ δύσκολη εκλογική μάχη που έρχεται την επόμενη περίοδο να μιλήσουμε σε τέτοιες δυνάμεις και να κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα να τις μαζέψουμε μαζί μας. Έχουμε πολύ μεγάλο καθήκον να σκεφτούμε σαν εργαζόμενοι που βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το κίνημα πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε πολύ μεγάλο καθήκον να δούμε πώς τα σωματεία και τα συνδικάτα μπορούν να απαντήσουν. Είτε σε ιδεολογικό είτε ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο, γιατί και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Πρέπει δηλαδή να κρατήσουμε ότι οι πρόγονοί μας, αν θέλετε, γενικευμένοι, τα τρία ταφ της περίοδου του 1940-1944, παίξαν ένα καταλυτικό ρόλο, γιατί μπορούσαν να σταματήσουν την κίνηση των τρένων ή την κίνηση του τηλέγραφου. Οι δυνάμεις οι οποίες μπορούν να κατεβάσουν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην κρίσιμη στιγμή, είτε όταν θα γίνει μια μεγάλη απεργία, είτε όταν θα γίνει ένα κομμάτι, αν θέλετε, του γενικευμένου ταξικού, της γενικευμένης μάχης, ταξικής μάχης, που μπορεί να είναι στοιχείο συνιστόσα του γενικευμένου ταξικού πολέμου, είμαστε εμείς. Και έχει σημασία να προετοιμαστούμε και ψυχολογικά από σήμερα. Αλλά θα κλείσω με ένα, αν θέλετε, με μια θετική πλευρά. Και νομίζω έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Ξέρετε, μπορεί να είναι κανείς, αν θέλει, δωδεκαθεϊστής. Δεν τον ενοχλεί κανένας. Μπορεί να είναι σατανιστής στη ΣΥΠΑ. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έγινε, νομίζω, χτες ή προχτές έγινε ένα συμβάν όπου κάποιοι σε μια πόλη του Αμερικανικού Νότου κάψαν ένα σχολείο επειδή μετά τη λήξη του μαθήματος θα πήγαιναν οι σατανιστές και θα κάναν μια εκδήλωση. Και δεν τους άρεσε. Λογικό είναι να μην τους αρέσει και πήγαν και κάψαν το σχολείο. Πάντως η ουσία είναι ότι μπορεί να είσαι ό,τι θες. Στο Βέλγιο μπορεί να είσαι και παιδεραστής. Είχαν κάνει κόμμα οι παιδεραστές. Δεν μπορεί να είσαι κομμουνιστής. Σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο, αν εξαιρέσουμε τη χώρα μας, και αν εξαιρέσουμε τη χώρα μας επειδή ακριβώς βασισμένη πάνω στις μεγάλες αγωνιστικές παραδόσεις των προκατόχων μας, όλων αυτών που όλα τα προηγούμενα χρόνια πάλεψαν και συνεχίζουν να παλεύουν, εμείς έχουμε κατακτήσει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να κάνουμε συζητήσεις όπως η σημερινή, χωρίς να έχουμε το φόβο της άμεσης κρατικής καταστολής και της άμεσης κρατικής βίας. Στον υπόλοιπο κόσμο αυτό δεν γίνεται. Όσο και αν μας λένε ότι ο κομμουνισμός και η λύση η κομμουνιστική είναι μια λύση του παρελθόντος, ήδη δεν το πιστεύουν. Αν το πίστευαν, αν πίστευαν ότι αυτά που λέμε είναι παροχημένες ιδέες, ιδέες που έχουν χρεοκοπήσει στην πράξη, ιδέες που δεν μπορούν να συγκινήσουν τους εργαζόμενους, ιδέες που δεν μπορούν να αποτελέσουν, αν θέλετε, τον κινητήριο μοχλό ενός μαζικού ρωμαλαίου κινήματος, το οποίο θα αμφισβητήσει στην αρχή την καπιταλιστική ανάπτυξη, θα αμφισβητήσει τα καταλυστικά κέρδη και στην πορεία θα ισχυροποιηθεί τόσο σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο, ούτως ώστε να αμφισβητήσει και να ανατρέψει τον καπιταλισμό, τότε δεν θα είχαν κανένα θέμα. Δεν θα είχαν κανένα απολύτως θέμα να πούνε ότι πείτε κι εσείς τις ιδέες σας ελεύθερα. Δεν μας αφήνουν όμως. Είναι σαφές ότι ο βασικός στόχος που έχει όλο αυτό το κύκλωμα παρακολούθηση σε τελευταία ανάλυση είμαστε εμείς.
Και είμαστε εμείς η πολιτική πρωτοπορία του εργατικού κινήματος. Εδώ είμαστε μεγάλοι και δομημένοι. Σε άλλες χώρες είναι πολύ μικρότεροι. Αυτό εκείνο το κομμάτι δηλαδή της εργατικής τάξης που συνιστούσε, συνιστά και θα συνιστά τη συνείδηση της εργατικής τάξης, το κομμάτι της εργατικής τάξης που εξηγεί στην εργατική τάξη την ιστορική της αποστολή, το κομμάτι της εργατικής τάξης που την κάνει τάξη για τον εαυτό της. Τάξη δηλαδή που καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε μια ταξική κοινωνία, υφίσταται ταξική καταπίεση, ότι η μισθωτή εργασία είναι η μισθωτή σκλαβιά και ότι ο ιστορικός ρόλος είναι να ανατρέψει το κεφαλοκρατικό τρόπο παραγωγής. Ξέρουμε λοιπόν και έχουμε τεράστια ακλόνητη πεποίθηση ότι έχουμε δίκιο, και αυτή η ακλόνητη πεποίθηση ότι έχουμε δίκιο θωρακίζεται από το γεγονός ότι είμαστε αντικείμενα ενός πυκνού δικτύου παρακολούθησης, αντικείμενα ενός δικτύου κρατικής βίας, αντικείμενα ενός δικτύου κρατικής καταστολής. Ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο όταν ο αντίπαλος μας βρίζει, όταν ο αντίπαλος μας χλεβάζει, όταν ο αντίπαλος δεν μας αφήνει να μιλήσουμε και να πούμε τις ιδέες μας. Ξέρουμε σε τελευταία ανάλυση ότι ο 21ος αιώνας μοιραία είναι ένας αιώνας στο οποίο το ερώτημα ποιος ποιον θα επανέλθει στην κοινωνική πραγματικότητα σε μεγάλη κλίμακα, και ξέρουμε ότι οι εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο, σίγουρα οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας από το παρελθόν, έχουμε δει τα λάθη που έγιναν σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους, ξέρουμε ότι δεν θα τα ξανακάνουμε και ξέρουμε ότι αυτή τη φορά η αποφασιστική αναμέτρηση που έρχεται τα επόμενα χρόνια θα είναι μια αναμέτρηση που θα δίνει κυφόρα για την εργατική τάξη.